Κραυγή απόγνωσης από τους κτηνοτρόφους της Κρήτης, καθώς αδυνατούν να αγοράσουν ζωοτροφές, μαρκετούς να ταΐζουν τα ζώα τους με λιόφυλλα, όπως κατέγραψε ο τηλεοπτικός φακός. Λιόφυλλα ταΐζομαι, άμα δεν έχουμε λεφτά να αγοράζουμε τροφές, διότι οι έμποροι ζωοτροφών, οι τροφές πλέον είναι μετρητής. Δεν μπορεί να σε στηρίξει. Θα βγάλει ο άλλος τα δικά του λεφτά να σου ταΐσει εσένα τα πρόβατά σου. Για ποιο λόγο? Δεν φτάνει ούτε το γάλα, ούτε και τα αρνιά για να καλύψουμε τις ζωοτροφές. Δεν φτάνουν. Και αυτά που λέει ότι θα δώσει τώρα 89 εκατομμύρια και αυτά να πούμε, αυτά είναι ψίχουλα. Πολεμούμε τα γλιτώσαμε με τα λιόφυλλα τα πρόβατα που είχαμε. Ναι, με τα λιόφυλλα. Αντί άχερα, αντί θέλουν να φάνε τα πρόβατα. Δεν μπορεί, ναι, αντί για τροφή. Η τροφή έχει πάει πάνω από 22 ευρώ το τσουβάλι. Εδώ έκανε 20 λεπτά στο γάλα παραπάνω το, αυτό και εδώ δεν βγαίνει, λέει, στα λιπαρά και το χαμηλώνουν πάλι. Δεν βγαίνει, ρε κουμπάρε μου. Αλλά ποιος θα βγει να τα δουν έτσι να πούνε στις καρέκλες, να δουν τον αγώνα. Τα πράγματα είναι δύσκολα. Οι τροφές είναι πανάκριβες, ούτε τα πετρέλαια. Το υψηλό κόστος των ζωοτροφών οδηγεί ένα αποφευκτά στη μείωση του ζωικού κεφαλαίου, αλλά και στη σημαντική μείωση των ποσοτήτων γαλακτός, η οποία όπως εκτιμάται θα ξεπεράσει το 50%. Φοβόμαστε ότι θα περάσουμε το 50%. Θα το περάσουμε εάν συνεχιστούν δηλαδή τα δεδομένα, το ότι αν δεν υπάρχει γάλα, δεν υπάρχει εννοείται και αρνί. Δυστυχώς το αρνί, εάν δεν φάει το κατάλληλο γάλα, δηλαδή την κατάλληλη ποσότητα, πάμε στη μη ανάπτυξη του αρνιού. Ξέρετε τι εννοεί αυτό? Ότι είναι μια πραγματική καταστροφή για την κάθε κτηνοτροφική μονάδα. Όπως θα δείτε, ο ψύχτης πριν από 1-2 χρόνια εγέμονε, τώρα είναι μεσάτος και ούτε. Δραματική μείωση στο γάλα. Κτηνοτρόφοι περιέγραψαν το οικονομικό αδιέξοδο στο οποίο έχουν περιέλθει, με τις συνέπειες να είναι ορατές στο επόμενο χρονικό διάστημα, καθώς διαβλέπουν ελλείψεις στα γαλακτοκομικά προϊόντα. Μέχρι το Πάσχα θα δούμε ελλείψεις σε γαλακτοκομικά προϊόντα στο ράφι. Οι τιμές, αν παρακολουθεί, ο καταναλωτής ήδη το έχει βιώσει και το βλέπει, ότι μια μέση τυρί στη Γραβιέρα είναι από 15 έως 20 ευρώ ανάλογα την παλαιότητά της. Συν ότι από το γάλα της Κρήτης έχουν κατέβει και μεγάλες εταιρείες από την υπόλοιπη Ελλάδα και παίρνουν ποσότητες από εδώ. Φανταστείτε, αυτό έχει αντίκτυπο στα ντόπια παραδοσιακά προϊόντα. Είμαστε χρεωμένοι στις εφορίες, είμαστε χρεωμένοι στις τράπεζες. Δεν έχουμε καμία μα καμία στήριξη. Εγώ είκαμε το γιο μου νέο αγρότη και ειλικρινά σας το λέω, λυπούμε, διότι το γιο μου τον ήκαψα. Να σύψει το πρόβλημα και να βοηθήσει την ύπεθρο να σταθεί στα πόδια της. Εγώ έχω κοπέλια και κάτω δεν πάει στο χωριό και ασχολούνται με το αγροτοκτηνοτροφικά. Δεν πάει άλλο, δεν μπορούν να επιβιώσουν οι αγρότες. Σε απελπιστική θέση βρίσκονται και οι νέοι αγρότες. Μπήκα νέος αγρότης το 16, ένα καλύτερο, με αυτό μόνο καλό που δεν είναι. Έχουμε χατακωθεί, βρήκαμε μια περιουσία, μια βοσκότοπο τον πατέρα μας και δεν μπορούμε με τα τωρινά δεδομένα να τα κρατήσουμε. Παλεύουμε εδώ για να επιβιώσουμε, αλλά κάθε χρόνο και χειρότερα. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, δυσίωνα είναι τα μηνύματα και για τη νέα ΚΑΠ, καθώς όπως δείχνουν τα πρώτα στοιχεία, η μείωση θα κυμανθεί από 20 έως 25%. Βρισκόμαστε στο επιμελητήριο Ρεθύμνου. Έχουμε μία επίσκεψη από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για μια ενημερωτική ημερίδα όσον αφορά την παρουσίαση της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής, δηλαδή τη νέα ΚΑΠ. Από ό,τι βλέπουμε, δυστυχώς, ο κάθε κτηνοτρόφος και ο κάθε αγρότης από την Κρήτη θα χάσει 20 με 25% από την ενιαία ενίσχυση.